Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση «Επανασύσταση 21, Χίος» στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Η έκθεση που εντάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων της Τράπεζας Πειραιός για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διάρκεια της είναι από τις 4 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου και η έκθεση στο Μουσείο Μαστίχας Χίου παρουσιάζει την πορεία προς την έναρξη της Επανάστασης αλλά και την εξέλιξή της μέχρι τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Παράλληλα, αναδεικνύει πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ξεχωριστή θέση στην έκθεση κατέχει η καταστροφή της Χίου, αλλά και η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρι. Τα γεγονότα αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του κίνηματος του φιλελληνισμού. Η έκθεση ολοκληρώνεται με αναφορές στην ενσωμάτωση της Χίου στο ελληνικό κράτος μόλις το 1912. Η Χίος εγγράφεται στην ιστορία του αγώνα ήδη από τα χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισμού μέσω της συμβολής σημαντικών λόγιων όπως Αδαμάντιος Κοραής και ο Αντώνιος Κορονιός. Η σφαγή των προχούντων, η καταστροφή της Χίου, οι προσπάθειες να περιληφθεί το νησί στο νέο κράτος ήταν σταθμοί στην ιστορία του νησιού στο πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες, οι χιώτες της Διασποράς υποστήριζαν το κοινό σκοπό, ίσως και χωρίς ανάλογη ανταπόκριση, από τους επικεφαλείς του αγώνα στην Υπηρωτική Ελλάδα. Η πλωτή έκθεση θα ταξιδέψει από το Σεπτέμβριο σε επιλεγμένους ιστορικούς προορισμούς στο Αιγαίο, με ιστιοφόρο που παραχώρησε ειδικά για αυτό το σκοπό το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος.